δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν στις 9. Αδιέξοδο με τα σκουπίδια στη Ζάκυνθο. Δεν ξεκίνησε η αποκομιδή παρά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην αποκεντρωμένη. Νέο συλλαλητήριο των Ζακυνθινών στην πλατεία. Απαντήσεις από την παράταξη Μποζίκη στις καταγγελίες του Δημάρχου. Ένταση και αποχωρήσεις στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τη γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΠΕΣΔΑ. Σχιζοφρενική χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης τη στάση των Δημάρχων. Τους κάλεσε για ακόμα μια φορά να ζητήσουν συγγνώμη. Διχάζει συμφωνία για το Χιτά Φλόκα, κατοίκους αλλά και τις δημοτικές αρχές Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας. Συναγερμός για τη γρήπη των πτηνών. Ανησυχία μετά τα αυξημένα κρούσματα στη Βόρεια Ευρώπη. Για τα μέτρα πρόληψης που συνιστούν οι ειδικοί. Σε απεριακό κλειό η χώρα, οι πορείες και συγκεντρώσεις για τα εργασιακά στην περιφέρεια. Νέα περιβαλλοντική μόλυνση στον ποταμό Πύρο καταγγέλουν μέλη του Συλλόγου Κάτω Αλυσού. Μαύρησε το νερό εξαιτίας των ηλιοτριβίων.